σε αυτή την καθυστέρηση. Η οποία καθυστέρηση, εγώ θα πω ότι μπορεί να γίνεται για καλό, γιατί έρχεται σίγουρα η Περιφέρεια της Ελλάδας πιο όρημη μελετητικά για το έργο και πιο σίγουρη χρηματοδοτικά, που είναι πραγματικότητα, που είναι δύο παράμετροι πολύ σημαντικές για την ολοκλήρωση του έργου. Η οποία ολοκλήρωση του έργου είναι για μένα προσωπικά και μπορώ να το καταθέσω μέσα από όλη αυτή την εμπειρία των 17 περίπου χρόνων στην τοπική αυτοδιοίκηση, η ολοκλήρωση ενός έργου και η παράδοση ενός λειτουργικού έργου και μάλιστα στο χρόνο τον οποίο πρέπει, είναι το πιο σημαντικό. Από όλα τα οποία έχουμε να διαπραγματευτούμε κατά την εξέλιξη όλου αυτού του έργου. Βέβαια, η γεωγραφία της περιοχής, η μορφολογία του εδάφους, αλλά και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, το οποίο δεν έρχεται να συμπληρώσει εύκολα και ελαχιστοποιώντας την τελεπορία όλων είτε δημοτών είτε επισκεπτών, είναι αυτή η οποία ουσιαστικά προσθέτει ακόμα μία πολύ μεγάλη δυσκολία ή αυξάνει μάλλον τον βαθμό δυσκολίας αυτού του έργου. Αναφέρομαι προφανώς στον αποκλεισμό του Δήμου Εστίας Ελευσού, της Λουτρόπολης και των Ιδίων, κυρίως από την πλευρά προς τις Ροπιές και τη Λίμνη. Η σύνδεσή μας δηλαδή αυτή την περίοδο που οι εργασίες εξελίσσονται και για όσο δεν εξελίσσονται, θα γίνεται με δυσκολία είτε μέσω των προσωρινών αδειών διέλευσης που δίνεται μέσα από το εργοτάξιο, είτε μέσω του δρόμου Ιστιαίας Βουτά Ροβιές, ο οποίος είναι και αυτός ταλαιπωρημένος και παρά τις φιλότιμες και εργόδες προσπάθειες, θα έλεγα, της Περιφέρειας για την συντήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση των βλαβών στον δρόμο, ακόμη και σήμερα, λόγω των καιρικών συνθηκών και συνδικών και πάλι βέβαια λόγω των δυσκολιών που έχει το ανάγλυφο αλλά και η κατασκευή εξ αρχής αυτού του δρόμου, δημιουργεί προβλήματα με καθυστερήσεις που είναι επικίνδυνες ουσιαστικά και για τη διέλευση, για την ακαιρεότητα και των οδηγών, αλλά και των οχημάτων τα οποία υπόκειται σε βλάβες, αλλά βέβαια ταλαιπωρεί και τις μεταφορές, τις τροφοδοσίες δηλαδή, οι οποίες γίνονται με μεγαλύτερα οχήματα και δυσκολεύονται, ακόμα ακόμα δηλαδή, στις μεγάλες κλίσεις του δρόμου Ροβιές, Βουτά, Ιστιαία. Αυτό το οποίο έχω να καταθέσω, και επανέρχομαι στη μεγάλη συμμετοχή κύριε της Περιφέρειας, της Εθνικής Υπηρεσίας, αλλά και των αναδόχων, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο να ολοκληρωθεί στον χρόνο τον οποίο προδιαγράφεται ή ακόμα και νωρίτερα, αν είναι δυνατόν. Αλλά πρέπει βέβαια αυτό το διάστημα να βρούμε λύσεις, τις βέλτιστες λύσεις, με πρώτο γνώμονα την ασφάλεια των διερχόμενων, γιατί στην ασφάλεια δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις. Μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις σε πάρα πολλά πράγματα και να πάρουμε και ρίσκα, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκα και να κάνουμε εκπτώσεις σε όρους ασφάλειας, είτε με την, αν είναι δυνατόν, οι υπηρεσίες σας και οι μελετητές και οι ανάδοχοι το γνωρίζουν καλύτερα, αν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η διέλευση μέσα από το εργοτάξιο, να βελτιωθεί η οδική πρόσβαση από τις Ροβιές προς το Βουτά και βέβαια να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα και μία παρέμβαση στις πιοκτήτερες εταιρείες της εκτοπλοείας Αρκίτας, Ελευσίου Ελευσίου Αρκίτας, ώστε να έχουμε μία πύκνωση των δρομολογίων, η οποία δεν θα λύσει σίγουρα το πρόβλημα, αλλά θα απαλύνει την ταλαιπωρία στην οποία υποκείμεθα όλοι οι δημότες, επισκέπτες και βέβαια έχοντας μπροστά μας την τουριστική περίοδο, η οποία είναι ζωτική για την οικονομία της περιοχής και προφανώς καταλαβαίνετε ότι και η αγωνία και η μέρημνα των περισσότερων που βρίσκονται εδώ ερίζει στην τουριστική περίοδο και ουσιαστικά στις οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να έρθουν. Δεν θα συνεχίσω αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να κάνουμε τις συζητήσεις που οφείλουμε να κάνουμε σε αυτήν την μερίδα. Εγώ σας καλωσορίζω και ακόμη μια φορά. Χαίρομαι που είστε εδώ. Είναι κάτι που είχαμε προγραμματίσει πριν από τις γιορτές και το λειτουργούμε στον χρόνο τον οποίο είπαμε, όντας συνεπείς στο λόγο μεταξύ μας, κατά την φίλη Γιώργο. Θα δώσω το σε εσένα τον χαιρετισμό και στον αντιδοτή περιφερειάρχη, αν το επιθυμεί, τον κύριο Βουρδάνο για να προχωρήσουμε στην ουσία της ζήτησης. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για την φιλοξενία, για αυτή την συνάντηση που
εδώ και καιρό οι συμπολίτες μας, οι φορείς, οι επαγγελματίες είχαν ζητήσει προκειμένου να έχουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σε ό,τι αφορά ένα κορυφαίο έργο το οποίο πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αυτερέας Ελλάδας στην περιοχή σας, στον τόπο σας, σε ένα σημείο, σε ένα πρόβλημα το οποίο διαχρονικά ταλανίζει και θα τίσει κίνδυνο την ασφάλειά σας, τη δική σας, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών που κάθε χρόνο τιμούν την τουριστική αυτή περιοχή. Είναι ένα έργο που, όπως πολύ σωστά έβαλε το πλαίσιο ο Δήμαρχος, έχει θέσει σε κορυφαία προτεραιότητα η Περιφερειακή Αρχή και αυτό το είχε κάνει με την προηγούμενη εργολαβία των 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε αντιμετώπισει ένα αδιέξοδο το οποίο εν τέλει οδήγησε το συγκεκριμένο έργο στη διάλυση. Ήρθαμε όμως μέσα αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που είχε προηγούμενη μελέτη και σχεδιάσαμε και διεκδικήσαμε την εκτέλεση της πρώτης φάσης του συγκεκριμένου έργου, που ως γνωστόν είναι από τις ρογιές μέχρι τα έλια, από τις κατασκηνώσεις συγκεκριμένα μέχρι την είσοδο των ηλίων, το οποίο αυτό έργο το σχεδιάσαμε σε ένα προϋπολογισμό της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, ένα όριο το οποίο μας επέτρεψε πρόσκληση σχετική που βγήκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσα από πολύ σύντομες διαδικασίες για τους χρόνους που συνήθως απαιτούνται για εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων. Καταθέσαμε στο τέλος του 2022 την πρόταση, εγκρίθηκε, δημοπρατήσαμε αρχές του 2023 και μέσα στο προηγούμενο καλοκαίρι είχαμε τη σύμβαση με τον ανάδοχο. Ένα έργο προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έρχεται στο τμήμα το νότιο του συνολικού δικτύου που αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα προστασίας και ασφάλειας από τις βραχοπτώσεις, να εκτελέσουμε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβρη σε συνεννόηση πάντοτε με τους συναδέλφους μας στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης και με τους φορείς, όπου συμφωνήσαμε το έργο να ξεκινήσει εκτός τουριστικής περίοδου. Το έργο λοιπόν αυτό ξεκίνησε, θα δώσει κάποιες λεπτομέρειες μέσα στην κουβέντα αυτή που θα κάνουμε και ο Γενικός Διευθυντής των Τεχνικών μας Υπηρεσιών, ο κ. Κυλίδης, αλλά και ο εκπρόσωπος της μελετήτριας εταιρείας που έρχεται να παρουσιάσει το τι ακριβώς θα κάνουμε μέσα από αυτό το έργο. Ενώ παράλληλα, με την παρουσία και της ανατόπου εταιρείας που θα το κατασκευάσει, θα δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το τι θα κάνουμε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, που όπως γνωρίζετε το έργο έχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης περίπου 2 ετών μέχρι το τέλος του 2025, όπου θα πρέπει εμείς να ζυγίσουμε όχι μόνο την πορεία υλοποίησης και την ταχύτητα και την αρτιότητα του έργου, αλλά θα πρέπει να ζυγίσουμε και τις συνέπειες τις οποίες θα προκαλέσει η διακοπή της κυκλοφορίας, την οποία ήδη βιώνουμε τους τελευταίους μήνες λόγω της εκτέλεσης των εργασιών αυτών. Η σημερινή συνάντηση προέκυψε και μέσα από τις επαφές που ήδη έχουμε με τους συμπολίτες μας, με φορείς, οι οποίοι μας έχουν ήδη δώσει μια εικόνα των συνεπειών των οποίων βιώνεται και θα βιώσετε μέσα στο προσεχές διάστημα όπου θα αυξηθεί η ανάγκη λειτουργίας του συγκεκριμένου δρόμου λόγω της επερχόμενης τουριστικής περίοδου. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ να παρουσιάσουμε το τι θα κάνει το έργο σε επίπεδο τεχνικών παρεμβάσεων, το τι έχει κάνει μέχρι τώρα, το τι παρεμβάσεις με λεπτομέρεια προβλέπει η επικαιροποίηση της μελέτης και ποιο είναι σε γενικές γραμμές το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα καταθέσουμε εδώ σε γνώση και των τοπικών αρχών και των φορέων και του κόσμου για να μπορέσουμε μια εικόνα αυτή η ανηφόρα που θα έχουμε όλοι μαζί να ανεβούμε, τι χρονικό ορίζοντα θα έχει
και με ποια αποτελέσματα, για να κατανοήσουμε όλοι ότι αυτές οι θυσίες που θα πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε θα έχουν ένα ορατό ορίζοντα και όχι ένα αόριστο χρονοδιάγραμμα, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις τα δημόσια έργα έχουν να επιδείξουν. Ευτυχώς, ο σχεδιασμός τον οποίο έχουμε κάνει οδηγεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο είμαστε εδώ όλοι μαζί προκειμένου να σας το κάνουμε πολύ ευδιάκριτο. Σήμερα έχουμε επισκεφθεί αυτή τη συνάντηση, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, ο αναπληρωτής περιφερειακής, ο κ. Δημήτρης Βουδάνος, και βέβαια ο δικός σας, ο συνάδελφός μου, ο συνάδελφός μας, ο κ. Ανδρέας Τουλιάς, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας έχει και εκείνος υποδείξει τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο έργο. Στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας, λοιπόν, για να βάλω μια ανατελεία και να επανέλθουμε μετά στα ζητήματα που σίγουρα θα έρθουν μέσα από το διάλογο και την κουβέντα θα έχουμε μετά από τις παρουσιάσεις, θα αναφερθούμε όχι μόνο στα ζητήματα εκτέλεσης του έργου, αλλά και σε άλλα ζητήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα ζητήματα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τη διάρκεια που ο δρόμος δεν θα είναι λειτουργικός. Αλλά για να βάλω ένα πλαίσιο, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε από την αρχή στο μυαλό μας όλοι τι πάμε να κάνουμε. Στο ξεκίνημα της εργολαβίας αυτής, είχαμε πει με τον Περιφερειάρχη, κατόπιν επαφών και με τον Δήμαρχο, αλλά και μόνο στις φορές και τους συμπολίτες, ότι δεν θα κοιτάξουμε δογματικά την κυκλοφοριακή άσκηση του συγκεκριμένου δρόμου. Θα ακούμε τις εισηγήσεις των μηχανικών μας, των υπηρεσιών μας, του αναδόχου, των μελετητών, θα αξιολογούμε την εξέλιξη του έργου και θα παίρνουμε αποφάσεις. Αυτή ήταν από την πρώτη στιγμή η αρχική τοποθέτηση, με ειλικρίνεια και με σεβασμό στην ταλαιπωρία την οποία θα πρέπει να υποστεί η τοπική κοινωνία και η τοπική οικονομία. Ξεκινάει λοιπόν το έργο, ξεκινάει από το κομμάτι των, θα μας τα πούν αυτά και οι υπηρεσίες, των πτώσεων των μεγάλων όγκων, οι οποίοι έπρεπε να απομακρυνθούν προκειμένου και το ρογλοκτάξιο να είναι πιο ασφαλές και ο δρόμος μετά την παράδοσή του να είναι επίσης πιο ασφαλής. Αυτό το κομμάτι έχει σε ένα μεγάλο βαθμό προχωρήσει. Είναι έτοιμες να ξεκινήσουν οι μεγάλες κατασκευές, τυχεία, κάθε γάβρι, αυτές οι πλακοσκεπές οι οποίες θα προστατέψουν τον δρόμο από τις μεγάλες βραχοπτώσεις τις μελλοντικές και άλλα κομμάτια τα οποία θα τα πει η τεχνική υπηρεσία. Η αξιολόγηση λοιπόν και η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ήταν ότι κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών που τώρα θα αρχίσουν να ανεβάζουν στροφές, όπου θα μπούμε στο βαρύ κατασκευαστικό και πιο επικίνδυνο αν θέλετε κομμάτι, η λειτουργία του δρόμου παράλληλα με την επάροδο της τουριστικής περίοδου ήταν μια επιλογή που βάλαμε στο τραπέζι, αλλά δεν είναι μια επιλογή με βάση τις εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας και των μελετητών μας που έχουν αξιολογήσει την επικινδυνότητα και του πεδίου αλλά και γενικότερα του έργου. Στην παρούσα λοιπόν φάση, μετά και από την επικοινωνία που κάναμε και με εκπροσώπους φορέων, η απόφαση η δική μας με βάση την οικονομία του έργου, με βάση την ταχύτητα που θέλουμε να εκτελέσουμε αυτές τις εργασίες, είναι ότι η τρέχουσα τουριστική περίοδο πρέπει να λειτουργήσει χωρίς τον δρόμο αυτό ανοιχτό. Είναι κάτι το οποίο πιθανώς δεν έχει φτάσει στα αυτιά μας, είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε με ελαφρά την καρδία, αλλά είναι μια απόφαση η οποία, αν συμφωνήσουμε όλοι ότι ο ορίζοντας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου είναι σε ένα βαθμό αποδεκτός, είναι μια θυσία την οποία πρέπει να την κάνετε. Να την κάνετε εσείς κυρίως, γιατί εσείς θα το βιώσετε. Την κάνουμε και εμείς σαν εκπρόσωποί σας, ερεθή, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, διότι αναλαμβάνουμε και την ευθύνη εκ
εκτέλεσης αυτού του έργου. Γιατί? Γιατί είναι μια ευκαιρία που δίνεται στον τόπο, στο πρώτο τμήμα τουλάχιστον επικινδυνότητας αυτού του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, να δώσουμε και σε εμάς και στην τοπική κοινωνία, αλλά κυρίως στα παιδιά μας, ένα δρόμο ασφαλή, ένα δρόμο ο οποίος από τύχη, από θαύμα, δεν έχουμε μέχρι τώρα θρύνει σε θύματα. Είναι ένας δρόμος στον οποίο μας δίνεται ευκαιρία να τον παραδώσουμε με πολύ μεγαλύτερο δίκτυο ασφάλειας και είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε αυτό το έργο. Κατανοώντας πάντατε και με απόλυτο σεβασμό στα τεράστια προβλήματα τα οποία θα βιώσετε στο θέμα της βιωσιμότητας, της ταλαιπωρίας, του αυξημένου κόστους όλοι οι συμπολίτες. Σε αυτή την κουβέντα και σε αυτή την άσκηση που ξεκινάει σήμερα και δεν σταματάει εδώ, είναι κάτι που έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο, έχουμε να κουβεντιάσουμε όπως είπε ο Δήμαρχος και κάποια εργαλεία που ίσως μαλακώσουν την ταλαιπωρία, ίσως βελτιώσουν τη λειτουργικότητα την κυκλοφοριακή. Το κομμάτι των αυτοπλοϊκών συνδέσεων είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι. Είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε και μετά για να μην κλέψω άλλο χρόνο, για να δούμε με τι προτάσεις έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάποιες εναλλακτικές εξυπηρετήσεις πέρα από τον υφιστάμενο δρόμο, τον πολύ και αυτόν προβληματικό και μεγάλο σαν παράκαμψη του βουτά. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα θα ήθελα, συγγνώμη για την τελεπορία, απολογούμαστε γιατί πολλοί από εσάς είναι όρθιοι, δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Μακάρι να το είχαμε υπολογίσει λίγο καλύτερα, αλλά αυτές οι δυνατότητες, αυτές οι πολύ όμορφες αίθουσες μας παραχώρησε ο Δήμος. Μένουμε εδώ για όλες τις ερωτήσεις, για όλες τις προτάσεις και πρωτού δώσω το λόγο στη τεχνική υπηρεσία και στο Μανώλη, στον Κυλίδη και στο μελετητή. Θα ήθελα έτσι ο κύριος Βουρδάνος να μας έκανε ένα μικρό κερδισμό εκ μέρους και του περιφερειάτη μας. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα πω πολλά, γιατί περισσότερο πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς σήμερα, αλλά να ακούσουμε και τη φωνή τη δικιά σας. Εγώ αυτό το οποίο έχω να καταθέσω είναι ότι για όλους εσάς που ζείτε στην περιοχή εδώ και δραστηριοποιείτε, αλλά και εμάς που είμαστε στο χώρο στο τυχής αυτοδιοίκησης χρόνια, ήταν ένα αίτημα, ήταν ένα έργο μεγάλο, το οποίο το αναζητούσαμε προκειμένου να το τάξουμε στα διάφορα προγράμματα από τότε της νομαρχίας και στη συνέχεια της περιφέρειας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Αυτό το έργο πιστεύω ότι θα λύσει προβλήματα, θα δώσει μεγάλη όθηση και ανάπτυξη στην περιοχή, αλλά για να γίνει το έργο αυτό πρέπει να δείξουμε όλη η κατανόηση. Κάτι το ανάλογο έχει συμβεί και στην περιοχή, να πω, να καταθέσω και τη λατάρα τη Σκύνη. Αυτή η αγωνία, αυτή ο κάθε δραστηριότητα που ήταν εδώ τη περιοχή εκείνη, είχε δηλαδή το πότε θα τελειώσει πιο γρήγορα. Από εμάς, από την πλευρά μας, είναι ότι οι ειδικοί θα πούνε πότε μπορεί να τελειώσει πιο γρήγορα, το χρονοδιάγραμμα υπάρχει, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε όλα αυτά τα δεδομένα, να πάμε με τους ειδικούς τι μπορούμε να έχουμε καλύτερο για την περιοχή εδώ. Αυτό που είπε ο κύριος Κελαϊδίτης, να δούμε το άλλο το κομμάτι και ο κύριος Δήμαρχος από πλευράς μας της εκλογής, να δώσουμε κάποιες λύσεις. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις, να ακούσουμε πρώτα τους ειδικούς, να κάνουμε ένα διάλογο και να δούμε περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα να πω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειάς μας. Και θέλω να το πω για να ξέρω ακριβώς που περπατάμε. Όπως γνωρίζετε, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι το τέλος του 2025. Με την ταχύτητα με την οποία θα ξεκινήσουν άμεσα οι κατασκευαστικές εργασίες εντός της ζώνης αυτής, η προσπάθεια δική μας, χωρίς να μπορούμε να δεσμευτούμε δημοσίως για αυτό το πράγμα, αλλά είναι η προσπάθειά μας ειλικρινή, θα είναι η τουριστική περίοδος του 2025, εφόσον μας το επιτρέψουν οι εισηγήσεις της υπηρεσίας, θα είναι να μην έχουμε δύο κλειστές τουριστικές περιόδους ό,τι αφορά το συγκεκριμένο οδικό άξονα. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το βάλουμε στο τραπέζι για να μαλακώσουμε κάποιες αντιδράσεις. Το σας ενημερώνουμε
προκειμένου να κατανοήσετε ότι η προσπάθειά μας είναι πραγματικά να έχουμε τη μικρότερη δυνατή βλάβη στην λειτουργία της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας και οικονομίας μέσα από την καλύτερη δυνατή και ταχύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. Λοιπόν, το δώρο το δίνω στον κύριο Κυλίδη για να μας πει μερικά πιο τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και μετά θα ακολουθήσει η παρουσίαση από το μελετητή. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία είναι ο φορέας ο οποίος υλοποιεί το έργο από την πολιτική. Είπα αρκετά τεχνικά στοιχεία ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, γιατί έχει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, έχουμε κάνει πάρα πολλές συσκέψεις και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο θέμα. Θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στο παρελθόν. Το ξέρετε όλοι, είναι ένας δρόμος ο οποίος διανύχθηκε από τον νόμο εδώ και δεκαετίες. Από την πρώτη στιγμή που διανύχθηκε, υπήρχαν προβλήματα με καταπτώσεις κλπ. Κάθε φορά που έχουμε προαπτώσεις, κλείνει, μαζεύουμε συνέχεια βράχια κτλ. Από κάτω. Τέλος πάντων, η περιφέρεια, η τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Εύβοιας, είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες, ένταξε στο βήμα της υλοποίησης και εκτέλεσης μελέτης, η οποία σταδιακά ολοκληρώθηκε. Γινόντουσαν διάφορες προσπάθειες για εξέλιξη πιστώσεων. Επί περιφερειακής αρχής του κ. Μπακογιάννη δόθηκε μια ευκαιρία να ενταχθεί ένα ποσό το οποίο δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε, αλλά τελικά αυτή η σύμβαση έλειψε, δεν προχώρησε γιατί υπήρχαν διάφορα προβλήματα με τον Αμάρκο. Στη συνέχεια, το ανέφερε πριν ο αντιπεριφερειάρχης, έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης και δόθηκε η δυνατότητα να εντάξουμε ένα έργο προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό ήταν το όριο το οποίο μας δόθηκε. Η ένταξη έγινε το Δεκέμβριο του 2022, η δημοπρασία έγινε το Φεβρουάριο του 2023 και η σύμβαση έγινε, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2023 η σύμβαση. Επειδή ήμασταν ακόμα στην καλοκαιρινή περίοδο που ήταν η τουριστική περίοδο, αποφασίσαμε να εκκινήσουν, ήταν να γίνουν κάποιες πρόδρομες εργασίες από τους αναδόχους, συντονισμό συνεργείων κτλ. Λήφθηκε απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το οριστικό κλείσιμο του δρόμου καθ' όλη τη διάρκεια τέλησης των εργασιών του έργου, η οποία ξεκίνησε από το φθινόπωρο μετά από τον Οκτώβριο, ουσιαστικά ενώ είχαμε πει από την αρχή ότι ξεκινάγαμε τον Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο του 2023 ξεκίνησε ο αποκλεισμός του εισόδου. Αυτό έγινε κατόπιν εισήγησης δικής μας αλλά και των μελετητών, θα αναφερθώ μετά στις εργασίες που είναι να εκτελεστούν, καθότι και λόγω της φύσης του έργου για τους ίδιους εργαζόμενους, εταιρείες, ανθρώπους κτλ. Που είναι από κάτω και δουλεύουν, αλλά ακόμα και για τους διερχόμενους, δεν είναι αδύνατο κατά εμάς να γίνεται παράλληλα η διέλευση της κυκλοφορίας από το συγκεκριμένο άξονα, είτε ακόμα και σε μια λωρίδα κυκλοφορίας όπως έχει ακουστεί και από διάφορους σαν αίτημα. Αυτό που λέμε είναι ότι στην παρούσα χρονική στιγμή να προχωρήσουν, να εκτελεστεί το έργο, να δούμε μία πρόοδο, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και αυτό που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, έχουμε στο μυαλό μας ότι για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο που θεωρούμε ότι θα υπάρχει μια σημαντική πρόοδο στο έργο, φαντάζομαι θα το δείτε κι εσείς όταν θα εκτεθούν όλα αυτά, ανάλογα με τη δυνατότητα που θα έχουμε, μήπως μπορέσουμε για να μην πληγεί τόσο πολύ η τοπική κοινωνία. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με κάποια διακοπή εργασιών, με παράλληλη εκτέλεση εργασιών μαζί με το έργο, για να δοθεί σε κυκλοφορία για κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδου. Τώρα, το έργο αφορά, όπως σας είπα, η χρηματοδότηση ήταν αυτή που μας δόθηκε, δεν μπορούσε να καλύψει το σύνολο της δράσης. Αφορά το κομμάτι από την περιοχή των Ροβιών, των κατασκηνώσεων μέχρι την είσοδο των Ηλίων περίπου. Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου έγινε μια προσπάθεια συνεννόησης με τον ανάδοχο να επικαιροποιηθεί η μελέτη. Για ποιο λόγο, για να βελτιστοποιήσουμε τις προσεκτέλεσεις εργασίες, να εξοικονομήσουμε όσο μπορούμε χρήματα από κάποιες εργασίες που μπορούν να περιοριστούν για να εκτελέσουμε σε μεγαλύτερο έδαφος παρεμβάσεις. Δηλαδή, η επικαιροποίηση έγινε δίνοντάς μας παρεμβάσεις σε μεγαλύτερο μήκος. Αυτό που θα εκτελεστεί δηλαδή σήμερα με τα ίδια χρήματα θα είναι σε μεγαλύτερο μήκος από αυτό το οποίο είχαμε υπολογίσει στην αρχή, γιατί μπορέσαμε να γλιτώσουμε κάποιες, να εξοικονομήσουμε κάποιο κόστος από εργασίες οι οποίες με τη μετατόπιση του άξονα προς τα κατάτω. Γίνεται μια μετατόπιση του άξονα προς την πλευρά της θάλασσας. Δεν είναι η ίδια παντού ούτε σε όλα τα σημεία. Για να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε λίγο από τα πολύ μεγάλα πλανήτη τα οποία εμφανίζουν συνεχώς κατοριστικά φαινόμενα. Και παράλληλα γίνονται και οι διάφορες εργασίες προστασίας με κατασκευή
στεγάστρο, τύπου λέει cover, cutting cover, με κατασκευή πιστόλας της στήριξης, με κατασκευή φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων και κάποια ζώνη στην οποία αφήνουμε, η οποία να είναι να συγκρατεί σε περίπτωση που πέσουν κάποιες πέτρες να μην μπορούν να φτάσουν το καταστρώμα της οδού. Θα τα πει αναλυτικά οι μηχανικοί, οι συνάδελφοι μελετητές, ο κ. Ζωής και ο κ. Πιτσοτάκης, οι οποίοι είχαν αναλάβει να επικαιροποιήσουν τη μελέτη, στην οποία έχουν καταλήξει και είναι αυτό το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι πολύ βασικό, το χρονοδιάγραμμα και με τα συμβατικά τεύχη του έργου, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, το έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο από ό,τι ξέρουμε, δεν νομίζω ότι θα διαψευστούμε, είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχει πάρα πολύ καλές χρηματορροές. Οπότε δεν θα έχουμε κίνδυνο από την πρόοδο των εργασιών και την πιστοποίηση των εργασιών, την αποκλειδωμή των πιστοποιημένων εργασιών, που όλα αυτά εγκυμονούν κινδύνους και καθυστερήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είμαστε τυχεροί και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα κυλήσουν όλα πολύ ομαλά και δεν το λέμε γιατί, το λέμε γιατί είμαστε αισιόδοξοι, γιατί βλέπουμε ότι έτσι κυλάει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επίσης θεωρούμε και σε συνεννόηση με τον Ανάρχο που έχουμε ήδη κάνει αυτές τις κουβέντες, ξέρουμε ότι η πρόοδος του έργου θα είναι σε αυτά τα χρονικά περιθώρια τα οποία έχουμε ορίσει. Τα οποία είναι ότι μέχρι το τέλος του 2025, γιατί και το πρόγραμμα, πιθανόν να δοθεί κάποια παράθεση, δεν το ξέρουμε αυτό, ορίζει ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο, αλλά και με βάση και τις κουβέντες και τις συνεννόησεις που έχουμε κάνει και με τον ίδιο τον Ανάρχο μας έχει δώσει τις διαβεβαιώσεις ότι θα πρέπει να περάσει μέχρι τότε. Οπότε αυτό είναι ο ορίζοντας ολοκλήρωσης, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έτσι κι αλλιώς από την αρχή αυτά είχαμε, τα οποία παραμένουν ως έχουν. Έτσι, απλά αφήνουμε μία επιφύλαξη με αυτό που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, ότι ανάλογα την πρόοδο την οποία θα εμφανίσουμε, ότι πόσο γρήγορα και για πόσο διάστημα θα μπορέσουμε την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο να δώσουμε σε διέλευση τμηματικά για κάποιες περιόδους που θα είναι αυξημένες οι ανάγκες και η ζήτηση. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Θα αφήσω να μιλήσουν τα παιδιά, οι μελετητές, ό,τι άλλο είναι που λέμε μετά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα για το εμένα. Είμαι την ομάδα των μελετητών από την εταιρεία Straxus and Zetechnics. Εμείς αναλάβαμε την τροποποίηση της μελέτης, όπως είπε ο Μανώλης. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή, γιατί έχει πάρα πολύ ψηλά πλανή. Είναι πολύ επικίνδυνη, το ξέρετε όλοι. Όλοι έχουν τη βάρκα να πέφτουν, είτε μετά την διαίρεσή τους, είτε πριν. Αυτό που εμείς κάναμε ήταν η βελτιστοποίηση του αρχικού σχεδιασμού. Προκειμένου οι παρεμβάσεις, όπως είπε και ο κ. Κυλίκης, να επεκταθούν, να γίνουν σε μεγαλύτερο μήκος. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, χρειάζονταν να γίνει μια μετατόπιση της οδού προς τα κατάμενα. Εμείς ασχοληθήκαμε με το σύνολο των μελετών που αφορά την τροποποίηση, δηλαδή οδοποιία, υδραυλικές μελέτες, στατικές και γεωτεχνικές γεωλογικές. Η μετατόπιση της οδού, όπως είπε και ο Μανώλης, δεν ήταν μονοσήμαντη, δηλαδή ένα offset προς την πλευρά της θάλασσας παντού, αλλά έγινε με κριτήρια να αποφύγουμε περιοχές με έντονα προβλήματα, εκεί που μπορούμε, εκεί που δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε βαριές κατασκευές, όπως είναι τα lane covers. Ουσιαστικά εσείς στο τέλος, όταν φτιαχτεί ο δρόμος, θα βλέπετε κάτι σαν τούνελ, θα περνάτε μέσα από αυτό. Και στις υπόλοιπες περιοχές να εφαρμόσουμε εκείνα τα μέτρα τα οποία θα καταστήσουν την οδό ασφαλή. Βέβαια, θα αναρωτηθείτε πώς γίνεται να πηγαίνει προς τη θάλασσα, δηλαδή προς τον γκρεμό. Για να γίνει αυτό, επιλέξαμε να κατασκευάσουμε κατάντη κάποιους τύπους οπλισμένης γης. Είναι κάποια κατακόρυφες σχεδόν κατασκευές, θα τις δείτε, είναι σαν ένας μεγάλος τύπος. Θα προχωράω σιγά σιγά τα slide με άλλα τεχνικά θέματα, γιατί τα έχουν πει οι προηγούμενοι, για να βλέπετε και εσείς. Στην πρώτη διαφάνεια φαίνεται το τμήμα το οποίο μελετήσαμε. Μελετήσαμε τις καταστηνώσεις μέχρι τα ηλία, μέχρι τον κόμμα των ηλίων, τον οποίο επανασχεδιάσαμε. Και στη δεξιά φωτογραφία βλέπετε τα μέτρα αυτά. Βέβαια δεν μπορείτε να διαβάσετε έτσι όπως είναι η ανάλυση της εικόνας, αλλά τέλος πάντων τα βλέπετε. Στην επόμενη διαφάνεια θα είναι το φορέα αιτήσουμε στην Ελλάδα, ανάλογα όπω είναι η ΣΥΚΑΠ, μελετήσει είμαστε εμεί, Straxus and Zetechnics και ο προπολογισμό του έργου.
Στην τρίτη διαφάνεια φαίνεται κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από βραχοπτώσεις, κατολιστήσεις, οι οποίες είχαν συμβεί στο παρελθόν. Όλοι έχετε δει αυτές τις εικόνες, όλοι τις έχετε αντικρίσει. Οι συγκεκριμένες είναι από το 17 και το 19. Αντίστοιχα στις επόμενες δύο φωτογραφίες βλέπετε καταπτώσεις οι οποίες συνέβησαν εντελώς πρόσφατα με την κακοκαιρία Ελίας. Βλέπετε πολύ μεγάλα βράχια. Φανταστείτε να περνάει ένα αυτοκίνητο να πέφτουν δύο βράχια. Δεν υπάρχει σωτηρία. Οι αμέσως επόμενες φωτογραφίες είναι και αυτές από περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα βραχοπτώσεων σε εξαιρετικά απότομα και υψηλά πρανίκη στάξη των 80 εκατομμέτρων. Βλέπετε αυτά που έγιναν τον Ιανουάριο τώρα, πολύ πρόσφατα, έπεσαν κάποια βράχια και σχεδόν έκλεισαν τον δρόμο. Και στην δεξιά φωτογραφία είναι μια περιοχή που έχει βράχια τα οποία είναι έτοιμα να ληστήσουν, δηλαδή σε επόμενες κακοκαιρίες αυτά θα φύγουν. Πρώτο μέλημα του αναδόχου κατασκευής ήταν να προχωρήσει σε εργασίες ξεσκαρώματος. Οι εργασίες αυτές τι περιλαμβάνουν, με χειρονακτικά μέσα και ελαφρά μηχανικά μέσα, κάποιους γρήγους, την καθαίρεση βράχων οι οποίοι είναι έτοιμοι να πέσουν. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ζωή στο έργο το οποίο διασκευάζουμε. Αποτρέπει φαινόμενα τέτοια να εμφανιστούν άμεσα και ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να διασφαλίσουμε και την κατασκευή, το οποίο είναι ο Υπουργός, αλλά και την κουλία του έργου. Το επόμενο βίντεο είναι πάλι αντίστοιχο, είναι στην αρχή κοντά στις κερασινώσεις. Και εκτός από τα χειρονακτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν και μηχανικά μέσα με σηματώσματα, δεν είχαν κάποιους πολύ μεγάλους βράχους γιατί δεν μπορούν να φύγουν με κάποιο λωστό προκειμένου να απομακρυνθούν. Η επόμενη διαφάνεια είναι το δόντιος που βλέπετε έχουμε δέσει τον ανάδοχο, έχει δέσει τον βράχο με κάποιο σηματώσμα, τον γραβάει προκειμένου ο βράχος που να πέσει. Αν δεν γινόταν αυτή η εργασία, ο βράχος αυτός σε μια εργαλεία να έρθει, αν περνούσε κάποια εξοχή, θα καταλαβαίνει ότι έχει γινόταν αυτό. Είναι αυτό που λέω. Κώστας. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ ήταν το τεχνικό αντικείμενο στο πρώτο κομμάτι του έργου, στα πρώτα 2 χιλιόμετρα. Βλέπετε από το 0380 έως το 1-840. Τι προβλεπόταν στην αρχή μελέτη, διάφοροι τείχοι, πασαλότυχοι και κάποια στέγαστα. Αυτή τη μελέτη κοιτήκαμε εμείς να την πιστοποιήσουμε. Τα στέγαστα θα είχαν αυτή τη διατομή που βλέπουμε στην επόμενη διαφάνεια, αριστερά όπως το βλέπετε. Και οι τείχοι θα είχαν αυτή τη μορφή που βλέπετε στο δεξιό μέρος της εικόνας. Στην επόμενη διαφάνεια φαίνεται τα μέτρα τα οποία θα υλοποιήσουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε την οδό. Τα μέτρα αυτά πέρα από το ξεσκάρωμα το οποίο έχει προχωρήσει και έχει φτάσει κοντά στο 1800 περίπου αυτή τη στιγμή, το οποίο και θα συνεχιστεί, αφορούν την μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα Κατάντη, την κατασκευή τείχων οπλισμένης γης προς τα Κατάντη, θα δείτε παρακάτω κάποια διαδρομή πώς είναι αυτός ο τείχος, την κατασκευή τριών στεγάστρων σε πολύ κρίσιμες θέσεις όπου άλλα μέσα δεν μπορούσαν να βοηθήσουν για την αποφυγή ατυχημάτων σε περίπτωση βραχοπτώσεων. Αυτό είναι για ένα μήκος γύρω στα 440 μέτρα. Την κατασκευή βραχοπαγίδων στο σύνολο σχεδόν της οδού. Η βραχοπαγίδα είναι ένας τείχος ο οποίος αποτρέπει τα βράχια που πέφτουν από πάνω να πάνε προς το κατάστρωμα. Σε συνδυασμό με την κατασκευή μιας τάφρου γύρω στα 3-4 μέτρα πλάτος
Είναι αυτό το κίνδυνο, αν το βλέπετε καλά, στο δεξίμερο της φωτογραφίας, η οποία τάχρος πληρώνεται με ένα πυραδιτικό υλικό, άμμο ουσιαστικά, ούτως ώστε όταν φέρουν τα βράχια να μένουν εκεί και να μην κάνουν rebound και να φεύγουν προς τον δρόμο. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα φυσικά και τεχνητά πρανί, τα οποία είναι ιδιαίτερα απότομα, επιλέχθηκε η λύση της τοποθέτησης φρακτών. Βλέπετε τα διάφορα χρώματα στην εικόνα αυτή, στην οσδογραφία. Οι φράκτες αυτοί έχουν δυνατότητα να συγκρατούν μεγάλους σώμους οι οποίοι πέφτουν απανάντι. Οι όγκοι αυτοί στην συγκεκριμένη περίπτωση κολλήσαν έως 2 κυβικά από τα φυσικά πρανί, από τα τεχνητά πρανί είναι πολύ μεγαλύτεροι, και ταυτόχρονα θα κατασκευαστούν, θα εφαρμοστούν μάλλον πλέγματα προστασίας σκέτα ή σε συνδυασμό με αγγύρια. Τα αγγύρια είναι ουσιαστικά καρφιά τα οποία καρφώνουν τα βράχια στις θέσεις τους και δεν τα αφήνουν να αποκολληθούν. Πάμε στην επόμενη οσδογραφία, όπου ουσιαστικά βλέπετε ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί που είναι τα πορτοκαλί χρώματα είναι οι περιοχές που θα κατασκευαστούν τα στέγαστρα, τα λεγκάβεστρα δηλαδή. Βλέπετε τη μετατόπιση, αν μπορείτε να διακρίνετε, βέβαια δεν φαίνεται πολύ καλά σε αυτή την ανάλυση, της οδού προς τα κατάδι και το σύνολο των μέτρων που εφαρμόζονται ανάντι, ώστε να μας προστατεύσουν, να προστατεύσουν τους οδηγούς από βράχους οι οποίοι πολύ συχνά κατρακυλούν και καταλήγουν στο ολόστρωμα. Σε αυτή την οδηγογραφία φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στα φυσικά πρανί, βλέπετε κάποιες μαύρες διακυβωμένες γραμμές, είναι οι τροχές που ακολουθούν τα βράχια, τα οποία πέφτουν μέχρι να φτάσουν στον δρόμο. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το θέμα των βράχων από τα φυσικά πρανί, κάναμε εκτεταμένες αναλύσεις προκειμένου να υπολογίσουμε την κινητική ενέργεια με την οποία τα βράχια αυτά φτάνουν στον δρόμο, προκειμένου να προτείνουν και τα αντίστοιχα μέτρα, τα ανάλογα μέτρα, συγκράτηση των βράχων αυτών. Στην επόμενη διαφάνεια φαίνεται ο τείχος οπλισμένης γης, ο οποίος θα κατασκευαστεί σε διάφορες θέσεις προς την πλευρά της θάλασσας. Αυτό ήταν αναγκαίο προκειμένου να μπορούμε να μετατοπίσουμε τον δρόμο προς τα κατάδι, να μην μειωθεί δραματικά η ταχύτητα κίνησης στην οδό και ταυτόχρονα να απομακρυνθούμε όπως το δυνατόν περισσότερο από τα εφιστάμενα τεχνητά πρανί. Ουσιαστικά ο χρήστης της οδού δεν θα τα βλέπει αυτά. Αυτός που τα βλέπει θα είναι αυτός που είναι στη θάλασσα, μια βάρκα, κοιτώντας προς τα πάνω θα βλέπει κάποια σηματοδοτήματα, είναι αυτός ο τείχος οπλισμένης γης. Στην επόμενη διαφάνεια φαίνονται κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες περιοχών όπου θα γίνει καθαίρεση των τα βραχοτεμάχια τα οποία κρέμονται είναι κρεμάμενα, είτε φεύγουν με τις εργασίες που γίνονται τώρα, το ξεσκάρωμα, είτε σε κάποιες μεμονωμένες θέσεις με την κρίση εκρηκτικών, γιατί είναι πολύ μεγάλοι όγκοι, δεν μπορούν να φύγουν χειρονακτικά μέσα, άρα με τη μέθοδο της προηγμάτως και των εκρηκτικών θα το μακρυνθούν. Πάλι το μια ζωγραφία στην επόμενη διαφάνεια που έχει λίγο μεγαλύτερη περιοχή των έργων. Στην επόμενη φαίνεται ποια θα είναι η μορφή του lay cover, των lay covers μάλλον. Είναι αυτή η κατασκευή από χρησμένο σχηρόδεμα, η πολύ αρχιτική κατασκευή, η οποία με την κατάλληλη επίκοση στην οροφή της, θα μπορεί να συγκρατήσει τα βράχια που πέφτουν από το να καταλήξουν στο οδόστρωμα. Είναι πολύ ισχυρές κατασκευές αυτές και επιλέγονται, είναι πολύ ακριβές κατασκευές και επιλέγονται στις περιοχές όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο άλλο μέτρο. Στην επόμενη διαφάνεια είναι φαίνονται οι βραχοπαγίδες οι οποίες κατασκευάζονται στην παρεά, την ανάδη παρεά της οδού, προς την πλευρά δηλαδή των τεχνητών και φυσικών βρανών.
Το ύψος είναι κειμενόμενο ανάλογα με την εγκύτητα, με το φυσικό πλανές ή τεχνητό και ανάλογα με, με τα βράχια τα οποία είναι πιθανό να πέσουν. Άρα κειμένονται από 1,5 έως 3 μέτρα ύψος. Υπάρχουν και μεταβλητά τμήματα τα οποία κυρίως εφαρμόζονται στις περιοχές συναρμογής με τα λέγκαλες. Στην επόμενη διαφάνεια φαίνεται η τυπική διαδρομή της βραχοπαγίδας. Βλέπετε στη δεξιά εικόνα ουσιαστικά πρόκειται για ένα τείχο. Εδώ σε μια περίπτωση είναι γύρω στα 3 μέτρα ελεύθερο ύψος. Φαίνεται δεξιά η τάφρος η οποία κατασκευάζεται. Έχει ένα εύρος γύρω στα 3 μέτρα βάθος 1 μέτρο και καλύπτεται το μισό από υλικό επιβράδυνσης, συγκρατή τα βράχια. Στην αριστερή εικόνα φαίνεται οριζοντογραφικά η τοποθέτηση της βραχοπαγίδας στην παριά της οδού. Εδώ λίγο καλύτερα βλέπετε την καινούργια οδό, είναι με το γκρίς σκούρο χρώμα σε σχέση με την υφιστάμενη οδό που φαίνεται στην αεροφωτογραφία. Ουσιαστικά στη συγκεκριμένη θέση έχουν μετακινηθεί γύρω στα 6 με 7 μέτρα προς τα κατάτω. Στην επόμενη οριζοντογραφία αποτυπώνουν τις φράχτες. Οι φράχτες είναι ανάλογα με την περιοχή που τοποθετούνται και με τις επιπλανές αναλύσεις που δημιουργήθηκαν, διαφέρουν ως προς το ύψος τους και ως προς την δυνατότητα, την ενέργεια που μπορούν να απορροφήσουν. Έτσι τοποθετούμε φράχτες με δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας 500 kJ για μικρούς βράχους ή για πιο ήπια φυσικά και φυτά βρανή, μέχρι φράχτες 5.000 kJ και 6 μέτρα ύψος, οι οποίοι τοποθετούνται σε περιοχές που έχουν μεγάλα βράχια τα οποία αναμένουν να πέσουν θανάτι και πρέπει να τα συγκρατήσουν. Όλα αυτά τα έργα που αναφέραμε, τα έργα προστασίας, είναι προφανές ότι χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται καθαρισμό όταν γίνει κάποιο συμβάν και χρειάζεται μια επισκόπηση περίπου 1 με 2 φορές το χρόνο. Αυτή θα είναι η μορφή των φραχτών. Εδώ βλέπετε στο αριστερό, στην αριστερή φωτογραφία ένα κατακόρυφο φράχτη. Αλλού μπαίνουν κατακόρυφοι φράχτες, αλλού μπαίνουν και κειμένοι. Οι κειμένοι έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης ενέργειας. Δεξιά είναι μια τυπική τομή ενός τέτοιου συστήματος. Ικανότητες απορρόφησης ενέργειας 500 kJ και 3 μέτρα ύψος. Στην επόμενη οριζοντογραφία φαίνεται κάποιες περιοχές όπου τοποθετούμε πλέγματα ανάσχεσης, πλέγματα συγκράτησης μάλλον, βραχοδών τεμαχών τα οποία είναι έτοιμα να πέσουν, κοντά στα τεχνικά βρανή, τα οποία εφαρμόζονται μετά το φυσικάρο. Μετά βγάζουμε τα πρώτα υλικά τα οποία θα πέσουν το επόμενο χρόνο, τοποθετούμε αυτούς τους αυτά τα πλέγματα, τα αγκυρώνουμε, ούτως ώστε να συγκρατούν το βραχώδες πέτρο μας στη θέση. Στην επόμενη οριζογραφία φαίνεται σε τομή αυτά τα πλέγματα και τα αγκύρια που μπαίνουν μέσα στο βράχο. Τα αγκύρια είναι της τάξης των έπεσε πέτρα, έπεσε βράχος, έκλεισε, έμεινε ανοιχτή. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε κάτι επίσης ότι εγώ είμαι από τη μελετική εταιρεία. Έχουμε σημαντική εμπειρία σε τέτοιου είδους μελέτες. Έχουμε κάνει στο Δερβαίνι, στην Αράχοβα, ανά την Ελλάδα. Αυτή η περιοχή είναι από τις πιο δύσκολες που έχουμε αντιμετωπίσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει να μελετηθεί και να κατασκευαστεί με βάση προδιαγραφές
και πρέπει αυτό που θα δώσουμε το τελικά παραδοτέο να είναι απόλυτα ασφαλές. Απλά αυτό που έχουμε δει σε όλη την πορεία της κόνης μελέτης είναι αυτό, ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή για να αντιμετωπιστεί. Το τονίζουμε αυτό γιατί έχουμε δει και άλλες περιοχές αντίστοιχες. Εδώ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αυτό.